Να σας συστήσω, τους γνωρίζετε καλά βεβαίως, αλλά ποιοι είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Είναι ο κύριος Ανδρέας Βίρας, ο υποψήφιος δήμαρχος Λάρνακας, είναι βεβαίως δήμαρχος της πόλης. Ο κύριος Μιχάλης Πεκρής, επίσης υποψήφιος δήμαρχος της Λάρνακας. Απολογούμε, δεν είδα επειδή διάβαζα με τη σειρά. Σωτήρης Ιωάννου, υποψήφιος δήμαρχος της Λάρνακας. Είστε και οι τρεις. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι το debate για την Λάρνακα. Σε μια περίοδο που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, με μια μεγάλη επένδυση μαμούθ, να είναι στον αέρα, αυτό που περιμένουν όλοι οι Λαρνακείς, έτσι, ως το πιο μεγάλο έργο, αντιλαμβάνομαι, παγκύπρια. Κύριε Βίρα, ο ρόλος του Δημάρχου σε τέτοια ζητήματα ποιος είναι? Διότι διάβαζα σήμερα στο Φιλελεύθερο, δεν αρκεί που είναι όλα στον αέρα. Παίρνουν επιστολές να τους αυξήσουν τα τέλη των ανθρώπων που έχουν απώλεια από όλη αυτή τη διαδικασία στο 80% των εργασιών τους. Τους έδωσαν κάποια κιόσκια εκεί στην είσοδο και θέλουν τώρα τέλη, τα αυξάνουν. Πού θα πάει αυτό? Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι απαράδεκτο αυτό το γεγονός, ότι η εταιρεία αύξησε αυτά τα τέλη. Θέλω να πω ότι το έργο αυτό, έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή του θέση, ανάδοχος του έργου είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι. Δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών βγήκε προσφορές, έκανε την αξιολόγηση, υπόγραψε τη συμφωνία και καθώς υπάρχει μια ομάδα στο Υπουργείο Μεταφορών, ο οποίος παρακολουθεί τη σύμβαση. Εμείς τη σύμβαση αυτή δεν τη γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αλλά ως Δήμος, αντιλαμβάνεστε, επειδή αφορά την πόλη μας και είναι ένα έργο το οποίο, όπως έχεις πει, αφορά τη Λάρνακα και είναι ένα έργο το οποίο περιμένουμε οι Λαρνακείς, πάρα πολλές φορές έχουμε επέμβει σε αυτήν την διαδικασία με την έννοια ότι πήγαινε πολλές φορές να σκαλώσει αυτή το έργο, όπως με την περίπτωση με το πλαφόν του λιμανιού, όταν επειδή υπήρχε πλαφόν στο λιμάνι της Λάρνακας λόγω της συμφωνίας της Λεμεσού, η Επιτροπή Ανάπτυξης της Πόλης βγήκε μπροστά και με την κυβέρνηση την προηγούμενη φύγαμε το πλαφόν. Με τις χρήσεις του λιμανιού πήγε να δημιουργηθεί πάλι αδιέξοδο μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και της εταιρείας και πάλι επενδύκαμε. Εμείς επειδή δεν είμαστε τη Λάρνακα, ο κόσμος μας παρακολουθεί. Τι έγινε σε όλη αυτή την επένδυση μέχρι τώρα? Κάπου διάβαζα ένα πάρκινγκ, ένα τραμπολίνο, τι? Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η σύμβαση προέβλεπε ότι τον Οκτώβριο έπρεπε να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα. Ναι. Το Υπουργείο Μεταφορών είχε να αποφασίσει, όπως δώσει παράταση, από τον Οκτώβριο τα έργα να ξεκινήσουν τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο τώρα που έρχεται. Ναι. Όταν μάθαμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών είχε δώσει την παράταση, εμείς καλέσαμε τον Υπουργό και είχε έρθει η Λάρνακα και πήγαμε και στην εταιρεία και εμείς τους ξεκαθαρίσαμε και είναι εκεί και οι δηλώσεις μας ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε άλλη παράταση για να ξεκινήσουν τα μεγάλα έργα. Ναι. Και τους είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναέρθουμε πάλι ή άλλες παρατάσεις ή οτιδήποτε. Αφού υπάρχει αυτή η περίπτωση τώρα. Υπάρχει αλλά περίπτωση, αλλά ακριβώς πρέπει αυτό να. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρχε μια εγκυτική η οποία έληξε. Ιανουάριο αυτό ή τέλος του Δεκέμβρη? Όχι, τέλος του Ιανουαρίου μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι, θέλω να πω, επειδή φιλοξενούσαμε χθες και τον Υπουργό και λέγαμε γιατί αυτή δεν εξαργυρώθηκε. Θα ήταν η ίδια η κατάσταση σήμερα, ενώ θα ζητούσαμε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά το Υπουργείο. Όχι, λέω, ναι, τώρα συζητάμε όμως με τους υποψήφιους τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι σίγουρα ότι για να μην αναλυθεί εγκυτική από το Υπουργείο Μεταφορών, κάποιο θέμα πρέπει να υπάρχει. Ναι. Δεν γίνεται να μην έχει αναλυθεί εγκυτική χωρίς να, ναι, να υπάρχει μια διαδικασία. Δεν θα ήταν εγκυτική αν δεν υπήρχε διαδικασία εξαργύρωσης. Εσείς τι λέτε, κύριε Ιωάννου, για αυτό το ζήτημα? Το παρακολουθείτε βεβαίως. Είναι όπως για τους παφίτες ο δρόμος πόλης Πάφου. Κάτι αντίστοιχο εδώ, αλλά πολύ μεγαλύτερη επένδυση. Πολύ αναγκαία για την πόλη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας σχεδιασμός και ένα μεγαλεπίβολο έργο, το οποίο χρονολογείται εδώ και αρκετές δεκαετίες για τη Λάρνακα και πολλές φορές έχουμε φτάσει στην πηγή μέχρι στιγμής χωρίς να πιούμε νερό. Αυτή τη δεδομένη στιγμή, όπως έχουμε αντιληφθεί και βάσει των όσων έχουν ακουστεί στη Βουλή στην Επιτροπή Μεταφορών την περασμένη εβδομάδα, βάσει των ανακοινώσεων της εταιρείας. Η εταιρεία, η οποία σήμερα αντιλαμβάνουμε, κύριε Ιωάννου, ενημερωθήκατε στη Βουλή ότι δεν το έμαθε, δεν ήρθε επιστολή, κατάλαβε από τα μέσα ενημέρωση υπάρχουν... ότι την είχατε καλέσει. Κοιτάξτε. Για μένα αυτά είναι προφάσεις. Ναι. Υπάρχουν τρία δεδομένα συγκεκριμένα, πάρα πολύ συγκεκριμένα, τα οποία εμένα τουλάχιστον δεν μου επιτρέπουν να είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκε, δεν πληρώθηκε η εγκυτική όπως θα έπρεπε, ναι, να πληρωθεί και πήγαν στο προεδρικό για να προχωρήσουν. Το δεύτερο είναι ότι επίσης μετά που την διαπραγματεύτηκαν και από τα 10 εκατομμύρια πήγε στα 4 περίπου και πάλι δεν πληρώθηκε. Μετά έχουμε το γεγονός ότι
Βγήκε εκείνη η ανακοίνωση από την εν λόγω εταιρεία, η οποία έλεγε ουσιαστικά δεν συνεννόμαστε με το Υπουργείο, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με το Υπουργείο. Κάνει επίθεση στο Υπουργείο Μεταφορών και στην κυβέρνηση και λέει ουσιαστικά ότι θα το λύσουμε στα κυπριακά δικαστήρια. Μένα αυτή είναι η μετάφραση της εν λόγω ανακοίνωσης. Και φτάνουμε για στο τελευταίο σημείο να μην παρευρίσκεται στη Βουλή για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος. Γι' αυτό και εγώ, εδώ και αρκετούς μήνες, έχω πει ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. Έτσι ώστε να γνωρίζουμε στη Λάρνακα αν αυτή η παραφιλολογία η οποία υπήρχε και οι φήμες οι οποίες υπήρχαν τόσοι μήνες ισχύουν ή όχι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η ανάπτυξη γενικότερα της Λάρνακας έχει στηριχτεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Ποιες είναι οι φήμες που λέτε, αν ισχύουν ή όχι? Τον Οκτώβριο είχε δοθεί μια παράταση αναφορικά με την έναρξη των εργασιών. Ναι. Και υπήρχαν όντως μια φημολογία αν θα γίνει τελικά η μαρίνα και το λιμάνι ή δεν θα ολοκληρωθεί η εν λόγω ανάπτυξη. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπήρχε διαφάνεια, η οποία δυστυχώς δεν υπήρξε μέχρι σήμερα. Τώρα, εσείς παρακολουθείτε το θέμα ως υποψήφιο, λέω, θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από, από τον Δήμο, τον Δήμαρχο της πόλης? Είναι καθαρά κάτι που αφορά το Υπουργείο και άρα οι αρχές της πόλης δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Είναι κάτι το οποίο έχω απαντήσει και στο παρελθόν, πριν υπάρξει το νέο θέμα. Ότι θεωρώ ότι θα μπορούσε ο Δήμος να έχει περισσότερη εμπλοκή και να διεκδικήσει ακριβώς αυτή την εμπλοκή του από το Υπουργείο. Mm-hmm. Να διεκδικήσει δηλαδή περισσότερα. Όπως και το γεγονός όμως ότι, συνεχίζω από εκεί που ήμουν προηγουμένως, ότι υπάρχει μια μεγάλη μυστικοπάθεια όσον αφορά τη συμφωνία η οποία υπήρξε. Του Υπουργείου. Την έχουμε ζητήσει στη Βουλή. Θα μας δοθεί με την μορφή του εμπιστευτικού εγγράφου. Αλλά αναρωτιέμαι τι εμπιστευτικό υπάρχει από το γεγονός, αν αναλογιστούμε, ότι το 99% των δημόσιων συμφωνιών είναι δημόσιες. Ναι. Σωστά. Να ακούσω και το δικό σας σχόλιο για αυτό το θέμα, κύριε Πεκρή. Εσείς κάνατε αναφορά και χθες κατά τη διαδικασία της υποβολής της υποψηφιότητας. Σας εστιάσατε δηλαδή σε αυτό το. Θα είστε μπροστάριδες, λέει. Ακριβώς. Δηλαδή. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Όσον αφορά το λιμάνι Μαρίνα, ήταν και μια από τις αναφορές μου χθες όταν υποβάλαμε υποψηφιότητα. Σήμερα ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Σήμερα βλέπουμε αυτό το θέατρο να έχει εμπλεκόμενους και οι εμπλεκόμενοι, οι ηθοποιοί να το πούμε, να είναι όλοι οι φορείς. Βλέπουμε ένα κράτος το οποίο να κάνει συνάντηση μαζί με τον Δήμαρχο Λάρνακας και να βγαίνουν έξω με δηλώσεις, να σηκώνουν σημαία και να λένε ότι βρήκαμε τη λύση. Mm-hmm. Βλέπουμε μια εταιρεία η οποία συζητάμε για μια επένδυση 1,2 δισεκατομμυρίων και συζητάμε αν θα βάλει μια εγγυητική 4,2. Που αν είναι σωστή η εγγυητική, εκατομμυρίων. Μιλάμε για πολύ μεγάλη απόκληση. Βλέπουμε δηλώσεις. Δηλώσεις από τον Δήμαρχο, ως αν και δικηγόρος της εταιρείας, σε ραδιοφωνικό σταθμό, και να μας λέει ότι η εταιρεία δεν έχει πρόβλημα βιωσιμότητας, κρατάει τα λεφτά, η εταιρεία αξιολογεί κλπ. Κλπ. Είναι δημόσιες οι δηλώσεις, να τις ακούσουμε. Αυτό το θέατρο του παραλόγου, εις βάρος όλων των δημοτών, εις βάρος όλων των επιχειρήσεων, εις βάρος όλων των επενδυτών που γειτνιάζουν με το λιμάνι Μαρίνα, να ξέρετε ότι όχι μόνο ζημιά κάνουν στη Λάρνακα, αλλά μας παίρνουν πολλά χρόνια πίσω. Μας παίρνουν πάρα πολλά χρόνια πίσω μια πόλη η οποία ήταν η πρώτη πριν από 30 χρόνια που είχε λιμάνι Μαρίνα και είναι η πρώτη που βλέπουμε σήμερα και δεν έχει λιμάνι Μαρίνα. Να. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει τάχιστα να ενεργήσουμε και αν δεν μπορεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να ενεργήσει, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες οργανωμένοι φορείς, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες όσοι όλοι ζούμε, εργαζόμαστε, δουλεύουμε στη Λάρνακα για να δημιουργήσουμε ό,τι χρειάζεται και οποιασδήποτε το λόμπι να το πούμε, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να βρεθεί η λύση. Δεν μπορούμε, ειλικρινά σας λέω, και είμαι και απογοητευμένος από όλους τους φορείς, δεν μπορούμε να αφήνουμε τα πράγματα στη Λάρνακα έτσι να πηγαίνουν σιγά σιγά χωρίς να σηκώνουμε τον πύχη. Ναι. Τώρα, κύριε Βίρα, απαντήσετε σε αυτό. Έτσι, εσείς έχετε γνώση αυτής της συμφωνίας που έχει ζητήσει η Βουλή? Όχι, την έχουμε ζητήσει και εμείς. Εσείς πήγατε στο Προεδρικό όταν συζητούσε το θέμα? Ναι, και όταν. Καλά, πώς μπορείτε να είστε στο Προεδρικό να συζητείτε ένα θέμα χωρίς να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες? Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς. Όταν συζητούσα δηλαδή μεταξύ τους για την εγκυητική, είπαμε το πρώτο, αλλά να προηγηθεί, ξέρω εγώ, το να γίνει εδώ αυτό αντιανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ο ρόλος του Δήμου είναι ακριβώς να φέρει τις δύο πλευρές κοντά. Το κράτος και την εταιρεία. Γι' αυτό ζητήσαμε την παρέμβαση του Προέδρου, ότι πρέπει
να κάνει αυτή τη συνάντηση, γιατί πρέπει η συνάντηση αυτή να γίνει ναι. στο ανώτατο επίπεδο. Άρα, εσείς που ήσασταν ο διαμεσολαβητής, αυτό ναι. λέει το Α υπουργός, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, λέει το Β, ναι. μετά τη συνάντηση αυτή. Τελικά, ναι. ποιος σας διηγεί, τι λέχθηκε στο Προεδρικό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που έχει λεχθεί στο Προεδρικό είναι ότι η εταιρεία θα βάλει την εγκυτική. Ναι. Το έχουν δεσμευτεί απέναντι στον Πρόεδρο. Άρα, δεν ισχύει αυτή η ανακοίνωση τη εταιρεία. Από εκεί, η ανακοίνωση τη εταιρεία μετά που βγήκαμε από την Προεδρικό, αυτό έλεγε. Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρονται σε πρόνοιες της σύμβασης, τις οποίες δεν γνωρίζουμε εμείς τις πρόνοιες της σύμβασης. Αλλά απαντήστε, γιατί θέλω να πάμε και στα ερωτήματα των δημοτών. Μου να βάλει αυτές τις δηλώσεις, να τις ακούσουμε μαζί και να δούμε που εγώ, αυτό που έχω πει είναι ότι η εταιρεία έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει το έργο. Αυτό, αν το αφισβητά ο υποψήφιος μου, πολύ ευχαρίστος να το δούμε. Ναι. Δηλαδή να αναλύσει την εταιρεία, να μπορεί όχι να κάνει αυτό το έργο. Έναν όμως είναι, να μπορείς, όχι δικηγόρος της εταιρείας, γιατί αντιθέτως. Γιατί όταν μια εταιρεία δεν μπορεί να κάνει το έργο, τώρα υπάρχει κάποια ελαφρυντικά. Ναι. Όταν μια εταιρεία όμως που έχει τη δυνατότητα να κάνει το έργο, δεν θέλει να το κάνει το έργο, είναι χειρότερα ναι. πράγματα. Αυτό έχω θέλω να πει. Ότι όχι να βρίσκουμε δικαιολογίες ότι δεν μπορεί να κάνει το έργο. Το έργο μια χαρά μπορεί να το κάνει. Είναι γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που είναι και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους δημότες όμως. Και, και πολύ ευχαρίστω να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις να δούμε πώς θα γίνει. Μπορώ να τις αναφέρω κιόλας, θυμάμαι, δεν είναι. Εντάξει, αλλά αν θέλετε να το λύσετε μαζί, διότι εμείς καταλάβαμε τις θέσεις σας, απλά επειδή είναι και άλλα, έχουμε πάει στην Λάρνακα και ρωτήσαμε τους δημότες, διότι είδα χθες και τις δηλώσεις του κ. Ιωάννου, τις άκουσα που αναφέρατε διάφορα ζητήματα, υποδομές, τι έχει ανάγκη η πόλη, κάνατε λόγο για ανασφάλεια και τοποίηση περιοχών, προβλήματα στέγασης κλπ. Να πάμε να δούμε τι μας είπαν οι πολίτες, μου στέλνουν ήδη και άλλοι, για να μπορούμε έτσι να σας τα θέσω και ο καθένας να πει αυτό που επιθυμεί, ποιες είναι οι προθέσεις του. Πάμε να ακούσουμε. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο από τους υποψηφίους? Πολύ αλλοδαπή. Και τι ζητάτε? Να μπει μια τάξη. Θέλω να δοθούν νέες ευκαιρίες για τους νέους, να μπορούν να γίνουν καλύτεροι στην κοινωνία. Οι υπηρεσίες. Τι να κάνουν οι υπηρεσίες? Να αλλάξουν, να διαμορφώσουν, να τις διαμορφώσουν κάπως. Ο δήμαρχος μας ξέρει τα ούλα. Είναι ο καλύτερος. Θέλετε κάτι να αλλάξει? Ό,τι κάνει είναι σωστό, κάνει τα. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Είμαστε ικανοποιημένοι. Τι να αλλάξει στη Λάρνακα? Ποιος λίγους ξένους. Εσείς είσαστε ξένους? Γεννήθηκα εδώ. Δεν είμαι Κύπριος. Τι ζητάς σαν νέος, έτσι έναν παιδάκι? Χρειάζομαι μια πόλη καθαρή, από την αλήθεια. Ναι, τούτο, γιατί... Και, ναι, τούτο. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε, άμα επιτρέπετε, έχω πάρει και κάποια άλλα να τα προσθέσουμε σε αυτά που θέλω να απαντήσετε. Λέει ποια είναι τα σχέδια τους για την κρατική γη στα πρώην δηληστήρια και αν γίνονται ενέργειες να εκχωρηθεί η γη στο Δήμο Λάρνακας, θα μπορούσε να γίνει εδώ, λέει, ένα μητροπολιτικό πάρκο. Επίσης, λέει, σύμφωνα με τον κύριο Φέδωνος, ένα έργο που έγινε στην Πάφο, παραλιακός πεζόδρομος, που ξεκινά από το κάστρο της Πάφου, έγινε με ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία πέτυχε να απορροφήσει η Λάρνακα. Θα ήθελα το σχόλιο του κύριου Βίρα γι' αυτό. Και ποιο είναι το σχέδιο τους για το κέντρο της Λάρνακας, ούτως ώστε να γίνει σημείο αναφοράς για τη Λάρνακα. Υπάρχουν πολλά αρχοντικά τα οποία καταραίουν. Τι θα κάνουν γι' αυτά? Λοιπόν, ελάτε να τα δούμε. Ότι θέλετε να σχολιάσετε από αυτά που λέχθησαν και στο βίντεο, αλλά και σε αυτά που τώρα διάβασα. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς. Και στα θέματα καθημερινότητας, αλλά και σε θέματα έργων τα οποία έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Απλώς όσον αφορά το οδικό δίκτυο, να θέλω να πω είναι ότι από το 2013 έως το 2016, δηλαδή για 4 χρόνια, δεν είχε γίνει ούτε και ένας δρόμος άσφαλτος. Παραλάβαμε ένα οδικό δίκτυο, το οποίο χρειαζόταν γύρω στα 17 με 16 εκατομμύρια να επιδιορθώσει. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, παρά ότι έχουμε παραλάβει, κάναμε 456 δρόμους άσφαλτο. Χρειάζονται κι άλλοι, φυσικά χρειάζονται κι άλλοι, και γι' αυτό κάθε χρόνο βάζουμε και ένα σημαντικό ποσό για το πρόβλημά μας. Όχι μόνο δρόμοι, θέλουμε και πεζοδρόμια. Θέλω να πω είναι ότι απλώς επειδή θέλω ότι έχει και σημασία τι παραλαμβάνεις. Ναι. Όχι μόνο. Και παρά το αυτό γεγονός αυτόν, έχουμε κάνει, επαναλαμβάνω, 456 δρόμους συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ που υπογράφηκε στη φωνή. Στα πλαίσια της βιώσιμης κοινωνικότητας, οι δρόμοι. Ξεκινά 36ου ακριβώς η προσφορά για το σχέδιο βιώσιμης κοινωνικότητας. Ναι. Ότι 36ου όλες οι κύριες λεωφόροι που οδηγούν στο κέντρο της πόλης θα γίνουν και ασφαλτός, αλλά θα γίνει λεωφορείο-λωρίδα, ποδηλατόδρομος, πράσινων. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα αλλάξει και την κινητικότητα, αλλά και την όψη της Λάρνακας. Ναι. Έχουμε τελειώσει 15 έργα
αν ως του ενός εκατομμυρίου, γύρω στα 44 εκατομμύρια ευρώ, αντιπλημμυρικά, μια σειρά από έργα. Έξι έργα ήταν η χρηματοδότηση εξασφαλισμένα από το προηγούμενο συμβούλιο, κυρία ξεκινημένη, να πω η ορίμαστη, αλλά τα οριμάσαμε, τα ολοκληρώσαμε, τα τελειώσαμε. Επιπλέον 9 έργα τα οποία έχουμε ολοκληρώσει και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία ακόμα 9 έργων. 50 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα αλλάξουν και θα ολοκληρώσουν την πυλάδα. Τώρα, σε σχέση με. Και το εμπορικό κέντρο, τα δύο έργα τα οποία η Αρχή Ακρόπολη και τα ΜΕΙΑ 2 θα βοηθήσει πάρα πολύ την πόλη. Οι πετρελαιοδεξαμενέ, νομίζω ήταν ένα θέμα το οποίο σα ακολούθησε καθ' όλη την πορεία σα ω Δήμαρχο. Υπάρχουν δύο σημαντικέ εξελίξει. Πότε θα έφευγαν, θα άλλαζαν τα χρονοδιαγράμματα κλπ. Μια σημαντική επιτυχία όλων μα στη Λάρναγκαν που συνεργαστήκαμε, επαναλαμβάνω, και με την κυβέρνηση την προηγούμενη και καταφέραμε ένα μεγάλο στόχο τη Λάρναγκα. Απλώς θέλω να πω ότι ως Δήμος ζητήσαμε και συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 4 φορές για να λύσουμε προβλήματα που αφορούσαν τη μετακίνηση. Ναι. Θα στείλαμε με τους υπουργούς, θα συναντηθήκαμε τουλάχιστον 7-8 φορές. Στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι. Γιατί παρακολουθούσαμε τη διαδικασία και εκεί όπου υπήρχε εμπόδιο, επεμβαίναμε την ίδια ώρα και λύαμε τα διάφορα εμπόδια με αποτέλεσμα να πετύχουμε όλοι μαζί αυτών των μεγάλων στόχων της πόλης. Επίσης, εκεί στην περιοχή, το σχέδιο περιοχής προβλέπει κάποια συγκεκριμένα έργα. Τα οποία είναι ήδη ανακοινωμένα στο σχέδιο περιοχής. Το ένα έχει βγει ήδη προσφορά η μελέτη, η ανάκτηση είναι 60 μέτρων από τη θάλασσα. Το οποίο όλη η περιοχή εκεί θα γίνει ένας μεγάλος παραλιακός πεζόδρομος, ο οποίος θα ενοποιήσει τη Λάρνακα μαζί με την Ορόκλινη. Εκεί στη δηληστήρια υπάρχει ήδη αυτόν τον τρόπο που ονομάζεται πλατεία δηληστηριών. Και αρκετά άλλα έργα τα οποία ξεκίνησαμε να δουλεύουμε πάνω και μαζί με την υλοποίηση των. Του καθαρισμού τη περιοχή θα ξεκινήσουν και τα πρώτα έργα να φαίνονται εκεί στην περιοχή. Τώρα, υπάρχει πρόβλημα στην Λάρνακα και το ποιήσει, είναι πολύ αλλοδαπή, το έθιξαν και κάποιοι. Κοιτάξτε, δεν σου ένα επίση αλλοδαπή. Εμένα, εγώ δεν είμαι από αυτού που χωνούν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ότι υπάρχει ζήτημα, αν υπάρχει, όπω υπάρχει σε όλε τι πόλει τη Κύπρου. Αν υπάρχει κάποια πόλη τη Κύπρου που δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα, να το συζητήσουν. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ζήτημα των οποίων υπαρχτών. Χαιρετίζουμε κάποιε από τι ενέργειε του Υπουργού, όπω την ανάγκη για δημιουργία νέων δομών. Τις οποίες θα μας βοηθήσουν και εμάς ακριβώς να λύσουμε κάποια προβλήματα, όπως π.χ. στην Ορόκλινη, την οποία υπάρχει ο κόσμος ο οποίος μένει σε πολυκατοικίες χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, σε απάνθρωπες συνθήκες. Όταν θα δημιουργηθούν αυτές οι δομές, θα μπορούν να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ή όπως το Χενίπα, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα ξενοχείο στο κέντρο της παραλιακής, οι οποίοι μένουν ανήλικοι, οι οποίοι χωρίς επίβλεψη, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς οποιαδήποτε επίβλεψη. Είναι εκεί, δεν είναι αυτές οι λύσεις οι οποίες φανταζόμαστε. Που δημιουργούνται και προβλήματα. Και προβλήματα μια σειρά. Καθώς επίσης είμαστε σε συνεχή επαφή με τον αστυνομικό διευθυντή της πόλης. Αυτή η επαφή έχει επιφέρει κάποια επιπρόσθετα 4 περίπου την ημέρα μηχανοκίνητα, πεζών περίπου στις Φοινικούδες. Δηλαδή έχει ενισχυθεί. Έστω και στο αυτά τα μέτρα για το οργανωμένο έγκλημα κλπ. Ή γενικά τα διώνεται και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι παντού. Ναι, δηλαδή αλλά δεν τα βλέπετε ότι και στη Λάρνακα υπάρχει έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι το βλέπει περισσότερο από ότι άλλε πόλει. Όχι την, από πλευρά τη αστυνομία, του Υπουργείου Δικαιοσύνη, τη επιχειρήση. Όχι, υπάρχει, να... υπάρχει τελευταία. Υπάρχει μια αυξημένη αστυνομία, αλλά σίγουρα όχι στο σημείο το οποίο επιθυμούν. Καθώς επίσης και κάποιες άλλες ενέργειες του Δήμου, όπως με το υγειονομείο, βρήκαμε κάποιες εστίες τις οποίες έμεναν άνθρωποι 8, 9 ή έμεναν χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και πήραμε μέτρα τουλάχιστον σε 10 περιπτώσεις τις οποίες βρήκαμε λύσεις έτσι ώστε να λυθεί αυτό το θέμα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ιωάννου, απαντήστηκε σε αυτά που έτσι μάλλον είναι τα ερωτήματα που έθεσαν οι. Είναι και αρκετά από τα ζητήματα τα οποία είχα θέσει και εγώ εχθές κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Γιατί όντως η Λάρνακα θα αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις και θα αντιμετωπίσει και ακόμη μεγαλύτερες τα επόμενα χρόνια. Και ειδικότερα τώρα που θα μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ένα ενιαίο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της πόλης μας και του Δήμου μας σε συνεργασία και με τον Δήμο Λάρνακας όπως είναι σήμερα, και με την Ορόκλινη, αλλά και με τα Λιβάδια. Το πρώτο το οποίο έχω θέσει και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι τα προβλήματα στέγασης. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε καμία περίπτωση στο σημείο νέοι άνθρωποι, νέες οικογένειες Λαρνακής να μην βρίσκουν προσιτά ενίκια ή χώρους να διαμένουν στην πόλη τους και να απομακρύνονται από αυτήν, όπως συμβαίνει σε άλλες επαρχίες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είχα θέσει και το ζήτημα είτε της συνεργασίας με αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αναδόμηση των συνοικισμών. Ναι, ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης τρέχει κάτι, ξεκίνησε ήδη το έργο στη Λεμεσό. Έτσι, τρέχει κάτι και στη Λάρνακα. Τρέχει έργα και λέμε ότι θα πρέπει να τρέξει ακόμη περισσότερο ή να επεκταθούν και τα σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών ακόμη περισσότερο.
είναι τα παραδείγματα, θυμίζω, και της Αρχιεπισκοπής με τις εστίες στη Λεμεσό. Είναι το ζήτημα αυτό θα περιορίσει σίγουρα και την απομάκρυνση των νέων. Γιατί ένας νέος, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει να μείνει στην πόλη του. Και σίγουρα όταν εντοπιστούν οι ευκαιρίες και υπάρχουν ευκαιρίες για αυτόν, θα παραμείνει. Αλλιώς θα ψάξει κάπου αλλού το μέλλον του. Και είναι κάτι το οποίο απευχόμαστε και σίγουρα δεν το θέλουμε. Είναι το ζήτημα του κλεισίματος μικρομεσαίων ντόπιων επιχειρήσεων. Υπάρχει πρόβλημα στη Λάρνακα. Δεν τα αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό και έχει ενταθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα μετά, και μετά το άνοιγμα του μολ. Σαφώς κανείς δεν μπορούσε να περιορίσει το άνοιγμα του. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ελεύθερη οικονομία, αλλά σίγουρα θα έπρεπε η ανάπλαση η οποία γίνεται να γινόταν πολύ πιο νωρίς όταν κατατέθηκαν οι άδειες. Και θέτω και το ζήτημα όχι μόνο του εμπορικού κέντρου, αλλά και κεντρικών λεωφόρων της Λάρνακας, όπως είναι η Μακαρίου, η Φανερωμένη. Οι Λαρνακείς γνωρίζουν αυτές τις περιοχές και ίσως θα έπρεπε να ψάξουμε και άλλα κινήτρα, παραχώρηση κινήτρων, όπως φορολογικά ή άλλα, όπως είναι το ζήτημα των επέκτασης του δωρεάν χώρου στάθμευσης. Ναι. Είναι το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντός μας. Η Λάρνακα έχει πνεύμονες περιβάλλοντος, όπως είναι το Πατήχιο Πάρκο, και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε στη μορφή στην οποία δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις προς το περιβάλλον. Είναι αυτό που είχα πάει... Που υπήρξε ένα ζήτημα. Υπάρχει και μια απόφαση που ξεκίνησε κάτι, αλλά μετά είναι τραπ. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να αναπτυχθεί, δεν λέμε ότι δεν πρέπει να προσελκύει, να γίνει με τρόπο που δεν θα προσελκύει πολίτες, ακόμη περισσότερους από όσους προσελκύει σήμερα, αλλά σίγουρα να μην χαθεί ο χαρακτήρας του. Mm-hmm. Και τέλος, κλείνω με το πολύ μεγάλο ζήτημα του μεταναστευτικού, της ανασφάλειας, της γκαιτοποίησης περιοχών. Ναι, υπάρχουν περιοχές μέσα στη Λάρνακα οι οποίες έχουν γκαιτοποιηθεί. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το μεταναστευτικό. Υπάρχουν περιοχές, και δεν επενδύω στο φόβο, υπάρχουν περιοχές στις οποίες φοβάσαι να περάσεις. Βλέπουμε καθημερινά βίντεο ακόμα και από αυτά τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην ορόκλινη, στα οποία αφιβάλλω καν αν είναι ανήλικοι. Βλέπω καθημερινά έρχονται βίντεο, προσπαθούσαν να κλέψουν στη Λάρνακα, προσπαθούσαν να κλέψουν στην ορόκλινη, απειλούν κόσμο, συλλαμβάνονται γιατί το επόμενο πρωί αφήνονται ελεύθεροι. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει ο Δήμος, η επόμενη Δημοτική Αρχή, γιατί μιλάμε για δημοτικές εκλογές εδώ, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ διεκδικητική και πιεστική τόσο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και προς την αστυνομία, έτσι ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας, να υπάρχουν συχνές και έντονες περιπολίες, η δυνατότητα δημιουργίας μόνιμης αντιοχλαγωγικής ομάδας στη Λάρνακα, αλλά βεβαίως και με το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε οι δομές οι οποίες θα δημιουργηθούν να είναι κλειστές και να είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Και επειδή αναφέρθηκε το ΧΕΝΗΠΑ, πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν είναι μόνο εκεί, είναι και στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιοι φορείς και αυτοί οι οποίοι αδειοδοτούν τα συγκεκριμένα κτίρια, αλλά και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το μεταναστευτικό, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο φαινόμενο. Και εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. Το θέμα είναι τι δομή υπάρχει μέσα, ποιος επιβλέπει, αν βάζουμε έτσι. Δηλαδή είναι και ο τρόπος με τον οποίο. Δεν είναι ένα κτίριο και βάζει κάποιος μέσα. Σήμερα χωρίς επιτήρηση. Αυτό λέω, αυτό είναι απλά, που πρέπει κυρία να αλλάξει. Δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις. Γιατί και στο μεταναστευτικό 10 χρόνια μείναμε στις διαπιστώσεις. Θα πρέπει να δούμε και έργα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να λυθεί. Ευχαριστώ το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάν. Ελάτε εσείς, κύριε Πεκρή, να παρακολουθήσετε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι γενικά το να διεκδικείς, το να αλλάζεις επίπεδο, φέρνει αποτελέσματα. Το να αφήνουμε τα πράγματα να κυλάνε όπως κυλάνε και να μην αλλάζουμε επίπεδο, δημιουργούν όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Χαίρομαι πολύ που η νέα γενιά, το παιδάκι, έθιξε ως θέμα, το άκουσα προσεκτικά, την πόλη την καθαρή. Πραγματικά, όταν ένα παιδάκι στην ηλικία των 4, 5, 6 χρονών, πόσο είναι το μικρό, μας βάζει αυτά τα διλήμματα, νομίζω είναι ευκαιρία να πω και του υφιστάμενου δημάρχου να το δει λίγο πιο σοβαρά. Όταν βλέπουμε ολόκληρη Λάρνακα να μπάζει από παντού όσον αφορά την καθαριότητα, όσον αφορά τα πεζοδρόμια, όσον αφορά τους δρόμους, νομίζω θα πρέπει να τα βάζουμε ενός προτεραιότητα. Να αναφέρω ότι έγιναν έργα. Έγιναν έργα βεβαίως μετά από την διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Διότι προηγουμένως δεν μπορούσαν να γίνουν έργα, δεν υπήρχαν λεφτά από τα κρατικά ταμεία για να έρθουν στο Δήμο Λάρνακας λόγω της διακυβέρνησης 8-13. Με το καλό, όταν ο κ. Αναστασιάδης ανέλαβε, σιγά σιγά πρόοδευσε η οικονομία του τόπου, σιγά σιγά ήρθαν λεφτά από το ίδιο το κράτος για να κάνουμε δρόμους και βεβαίως κάναμε δρόμους και σιγά σιγά θα πρέπει να το βάλουμε ως προτεραιότητα για να είναι καλύτεροι οι δρόμοι μας και να κάνουμε ακόμα περισσότερους δρόμους. Άκουσα για ίσες ευκαιρίες. Ίσες ευκαιρίες θα έχεις. Που άκουσα από τον Δημότη μας, για τους νέους, όπως ανέφερε, θα έχεις όταν προνοείς το να έχεις οικονομία στη Λάρνακα. Όταν έχεις την Ερμού, η οποία ολόκληρη Ερμού δεν ξέρω αν γνωρίζετε,
το εμπορικό κέντρο, το κέντρο πόλης, ναι, η Μακαρίου κλπ. Βλέπουμε μόνο ενοικιάζεται. Αντιλαμβάνεστε τι ίσες ευκαιρίες θα δώσουμε σε οποιουσδήποτε νεαρούς τελειώσουν το στρατό, τελειώσουν τις σπουδές, τελειώσουν και έρθουν έτσι και είναι έτοιμοι για την αγορά εργασίας. Η σχέση δική σας για να φύγει αυτή την ταπέλα και να νοικιαστεί, ποια είναι? Υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε, όταν έγινε το ΜΟΛ, γιατί εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα, μπήκε στο Ταμείο των Αντισταθμιστικών ένα πολύ μεγάλο ποσό. Το οποίο κοιμάται εκεί αρκετά μεγάλο ποσό, εδώ και καιρό, και κοιμάται χωρίς να δώσουμε κίνητρα για να έρθουν νέες εταιρείες κάτω στην πόλη. Κοιμάται χωρίς να στηρίξουμε τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις οι οποίες μπάζουν από παντού. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κόσμος να πάει στο κέντρο της πόλης για να ψωνίσει. Δεν υπάρχουν εταιρείες, δεν έγινε καμία διαβούλευση, καμία συνάντηση για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέες εταιρείες για να έρθουν στο κέντρο της πόλης. Είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν σε αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ένα επίπεδο την οικονομία γενικά των δήμων μας και την οικονομία του τόπου στον δήμο μας. Αντιλαμβάνεστε ότι το κομμάτι του μεταναστευτικού, το κομμάτι της γκαιτοποίησης. Γκαιτοποίηση υπάρχει στη Λάρνακα και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό και στην Ρόκλη. Τώρα με την αγκαγιά, να πούμε, του Δήμου Λάρνακας, τα Λιβάδια και την Ρόκλη, θα πρέπει να το δούμε στην ολότητα το πρόβλημα. Το να μην υπάρχει ανάπτυξη, οριζόντια ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές της Λάρνακας, δημιουργείται βεβαίως γκαιτοποίηση. Βλέπουμε μια οπτική ρήπανση. Άνευ προηγουμένως στη Λάρνακα. Είναι τα πτακτήρια που επιλέγονται αυτές οι... Τα πτακτήρια υπάρχουν διαμερίσματα στα οποία ζουν με βάρδιες και κοιμώνται με βάρδιες στη Λάρνακα. Κάνουν τρεις βάρδιες για να κοιμηθούν. Μένουν 8, 10, 12, 16 άτομα σε διαμερίσματα. Είναι τραγική κατάσταση με το θέμα του μεταναστευτικού και ειδικά στη Λάρνακα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει στόχος, δεν υπάρχει βασικά τίποτε. Θα μου πείτε ότι είναι πρόβλημα του κράτους. Βεβαίως και είναι πρόβλημα του κράτους. Αλλά όταν κάποιοι ετοιμάζουν, προτείνουν ψηφίσματα, κάποιοι τα ψηφίζουν τα ψηφίσματα. Κάποια κόμματα δεν τα ψηφίζουν τα ψηφίσματα για να βοηθήσουν. Και εδώ είναι ο κύριος Βίρας, πνευματικό παιδί του ΑΚΕΛ, το οποίο ΑΚΕΛ δεν στήριξε το ψήφισμα στην Βουλή προχθές. Αντιλαμβάνεστε, πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Σωστά. Απλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Θα πάρω και εγώ το χρόνο μου. Εντάξει, ναι, όχι, δυστυχώς δεν έχω να σας δώσω. Επειδή ο καθένας λέει, απαντήσατε στα πιο σοβαρά. Εντάξει, απλώς επειδή λέει ότι κινήσαμε το κονδύλι για το μόλι 400 και τα έργα που κάνουμε στο κέντρο τώρα είναι άνω των 40 εκατομμύρων ευρώ. Μάλιστα. Έτσι να... απλώς μια σύγκριση. Καταληκτικά να πω ότι εγώ περιμένω ακόμη να ακούσω πλάνο. Αν το πλάνο του υφιστάμενου δημάρχου είναι να συνεχίσει τα προγράμματα. Τα οποία προγράμματα στην ολότητα της Κύπρου με την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη που βρήκε η Κύπρος τα τελευταία 10 χρόνια και επί τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Υπήρχε μια οριζόντια ανάπτυξη σε όλες τις πόλεις. Υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά μέσω των διαθροτικών τα οποία μπήκαν στις πόλεις και βλέπουμε αναπτύξεις. Αν είναι αυτό το πρόγραμμα και δεν βλέπουμε τα μεγάλα προβλήματα των δημοτών στην καθημερινότητα τους, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, που αναφέραμε και προηγουμένως με την καθαριότητα. Τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον μας. Υπάρχουν τα προβλήματα του πατυχίου, τα οποία δεν βλέπω τον κύριο Δήμαρχο. Το αφήνει, κοιμάται να δικαιώσουν οι εκλογές. Μάλιστα. Και λοιπόν, θεωρεί ότι με το να δικαιώσουν οι εκλογές. Όχι, το έργο συνεχίζει. Κοιμάται το πρόβλημα. Το πρόβλημα κοιμάται. Υπάρχει συγκεκριμένη εισήγηση. Υπήρχε συγκεκριμένη εισήγηση για μια περίοδο συγκεκριμένη να μην γίνονται έργα και τα αφήσαμε και κοιμάται το πρόβλημα. Γιατί υπήρχε πρέπει να καταλάβω αυτή την. Τι θέλει να πει ο κ. Να το αποσαφήσω. Ανέφερα συγκεκριμένα. Υπήρχε συγκεκριμένη εισήγηση από την Θύρα για μια περίοδο να μην γίνονται έργα και από ό,τι αντιλαμβάνω και από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει καμία ρήτρα στο συμβόλαιο για αυτό το εξάμεινο. Μα δεν. Απλώς να ενημερώσω εγώ τα λέω συγκεκριμένα. Κύριο Μιχάλη, ότι ακριβώς για σκοπούς συντονισμού με τη Θύρα. Αναβλήθηκε το έργο, σταμάτησε για 10 μέρες. Στο πατήχιο λέμε τώρα. Για 10 μέρες και ακριβώς έγινε μια τυχόν επιτροπή μεταξύ Θύρας, Πνεύματος Περιβάλλοντος και Τμήματος Δασών που επιβλέπει το όλο έργο και τρέχει το έργο μια χαρά. Δεν κατάλαβα για ποιον πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα. Έχουν αλλάξει όροι, αλλά δυστυχώς έχουμε δει. Ο σχεδιασμός έχει αλλάξει. Το σκέλι, από την αρχή μέχρι. Πολύ καλά, ακούσαμε κάποιον κόσμο τον οποίο έκανε κάποιες δυσκολίες. Δυστυχώς όμως, σύσσωμο και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και πολύ πρόσφατα, έχει εγκρίνει να προχωρήσουν τα έργα
όπως γίνεται, όπως γίνεται σήμερα και όχι να ανασταλούν. Δεν έχω άλλη, αυτό είναι δεν έχω άλλη ώρα, έτσι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Εντάξει. Σίγουρα, απλά είναι το ύφος εδώ της εκπομπής, η έκτασή της δεν είναι debate, έτσι μια αποκλειστική εκπομπή. ακούσαμε έτσι ένα πρωτοδείγμα. Πάρα πολύ λίγο, γιατί τα έργα που έγιναν δεν μπορούμε να τα πούμε σε 10 λεπτά. Λοιπόν, είναι και στην ιστοσελίδα, φαντάζομαι, μπορεί να τα πούμε. Όχι, βασικά θέλουμε χρόνο για να πείσουμε τους πολίτες. Για την αλλαγή, εμείς επιχειρήσαμε με αυτό που κάναμε, να ακούσουμε λίγο τι θέλουν οι πολίτες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,